Καλημερούδια, τρίτος θυλασμός. Ξύπνησε δύο φορές μέσα στη νύχτα μόνο. Ήπια μεγάλα 12 η ώρα το βράδυ. Μετά ξύπνησε 3 μέχρι 4 παρά θυλάζαμε. Μετά 6 και κάτι και τώρα 9 η ώρα. Το μαλλί του τρελού. Όπως καταλάβατε, κάναμε χαμούλη χθες το βράδυ. Άνοιξε λίγο από το πλάι η πάνα του, είχε φουσκώσει πολύ, δεν την είχα κλείσει καλά, μες στον ύπνο μου, δεν ξέρω. Και λέρωσε τα σεντονάκια του, τα έβγαλα. Και θα βάλω πλυντήριο σήμερα του μπέμπι, γιατί έχουν μαζευτεί αρκετά. Πάμε τώρα να τα πετάξουμε. Κοιμήθηκε ο μικρός, κοιμούνται και τα άλλα δύο, οπότε ήρθε η ώρα να περιποιηθώ λίγο τον εαυτό μου. Βλέπετε ανοιχτή η πόρτα γιατί μόλις ξύπνησε και η Αλεξάνδρα. Πλένω και το πρόσωπό μου, φρώ επιβήτα. Οπότε οι γη κοιμούνται, οι κόρες ξύπνιες, μιλάω και για την κύρα. Κάνει, είχε και πρισματοφόρο. Ορίστε. Ήσυχα, ε. Έχω παραγγείλει δύο μεγάλες κούτες με πάρα πολλά μορμάντιλα. Θα σας τα δείξω και θα σας πω που τα πήρα γιατί συμφέρουν. Και όσες έχετε παιδάκια ξέρετε πολύ καλά την κατανάλωση στα μορμάντιλα που κάνουμε. Οπότε θα σας δείξω ποια είναι. Θέλω να κάνω καμία μάσκα. Γίνεται χαμός εδώ. Και δεν έχουν ξυπνήσει ακόμη και ο Γιώργος και ο μπέμπις κοιμήθηκε. Προλαβαίνω να κάνω μία μάσκα. Βασικά θα κάνω scrub. Έκανα και μαύρη μάσκα αυτές τις μέρες. Εδώ, του Batman που κάνω πάντα. Λοιπόν, απιβήτα, face scrub. Bilberry. Είναι αυτή εδώ. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα scrub, να καθαρίσουμε λίγο. Γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει και η Αλεξάνδρα, μαμά πεινάω. Οπότε δεν θα έχω χρόνο. Να σας πω επίσης ότι χθες ξεσκόνησα, σκούπισα, σφουγγάρισα. Γιατί τα λέω, γιατί δεν θα τα δείτε σε αυτό το βίντεο. Στο επόμενο βίντεο, ok, μπορεί να σας πάρω να κάνουμε cleaning routine, morning cleaning routine, θα δω. Αλλά τώρα τα έχω κάνει όλα αυτά. Έχω βγάλει κυμά να κάνω μακαρόνια πένες, θα δω τη μακαρόνια με κυμά. Έχω και σπανακόριζο από εχθές που έκανα, αρκετό. Οπότε θα φάμε και σπανακόριζο. Ή μπορεί να το κάνω και φτεδάκια τον κυμά. Εχθές γενικά είχα κάνει αρκετές δουλειές και με έφυγε στη μέση μου. Αλλά ειλικρινά δεν τις έκανα όλες μόνο κοπανιά. Έκανα διαλύματα. Αλλά προφανώς επειδή ήταν αρκετές, κουράστηκα. Είχα βάλει ένα πλυντήριο δικό μας, είχα βάλει το δωράκι αυτό που θα δείτε τώρα. Λοιπόν παιδιά, όταν γέννησα, η Μαρία που έχει το κατάστημα Κρική Μπεμπέ, μου έστειλε τις ευχές της και μου είπε να περιμένω ένα δέμα. Δεν μου είπε τι έχει το δέμα μέσα, ήταν έκπληξη για τη γέννηση του μικρούλη και δεν το περίμενα να κάνει τέτοια κίνηση, δεν το περίμενα. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ η κίνησή της και χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήθελα να πάρω φωλιά στο μικρούλι. Δεν υπήρχαν φωλιές στα άλλα μου παιδιά. Δεν την υπήρχαν, δεν ήταν τόσο διαφημισμένες, να ξέρουμε να τις βλέπουμε στα social κτλ. Δεν ξέρω. Πάντως δεν είχα πάρει. Και ήθελα να πάρω στον μικρούλι, αλλά λόγω οικονομικών είπα να το αφήσω, να γεννηθεί και να δω. Και της είχα στείλει μήνυμα καιρό πριν, όταν μου είχε στείλει το πρώτο δέμα με τα δωράκια για τα παιδιά. Μου είχε στείλει και την κουκουβάγια και όλα τα άλλα, αν θυμάστε. Και στο προηγούμενο vlog πάλι το ανέφερα για την κουκουβάγια. Και της είχα στείλει μία συγκεκριμένη φωλιά που μου άρεσε πάρα πολύ, να μου πει τιμή. Μου είπε τιμή και τώρα μου την έστειλε δώρο, παιδιά.
Μαράκι, είσαι απίστευτη. Και εκεί στην Κρίκη Μπεμπέ, σας ευχαριστώ και είστε απίστευτοι όλοι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πώς ήρθε η φωλιά. Αρχικά θα πω ότι ήταν πάρα πολύ καλά τυλιγμένη και ήταν μέσα εδώ στην τσάντα της, τυλιγμένη με τις φουσκίτσες, το ζελοφάν. Και εδώ πέρα έχει το στρωματάκι. Εγώ την έπλυνα και την έβαλα στεγνοτήριο, δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Είναι αυτή εδώ, είχα ξετρελαθεί. Δείτε πώς είναι. Μπορείς να την έχεις έτσι και μπορείς να την έχεις και από την ανάποδη, από αυτή την πλευρά, την γκρι. Πάμε να τη φτιάξουμε, να την τοποθετήσουμε στην κούνια του μικρούλι. Τον μικρούλι μου τον έχω εδώ στο κρεβάτι, γιατί θυλάζαμε. Τώρα την κούνια, το λίκνο βασικά, το έχω έτσι. Χθες το βράδυ άλλαξα και σεντόνια, γιατί μας κατούρισε μέσα στη νύχτα. Δεν του είχα βάλει καλά τον πιπιλίνο, είχε παραφουσκώσει τον πιπιλίνο. Δεν κατάλαβα έτσι όπως ήμουν από τον ύπνο. Πάμε να τη φτιάξουμε, να δούμε πώς θα κάτσει. Την έχω μαζέψει αρκετά, είναι τεράστια. Βλέπετε, έχω σφίξει εδώ τα σκηνάκια της, τα λουράκια. Γυρνάει και αυτό εδώ το ύφασμα για να καλύπτει το αυτοκόλλητο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ καλοφτιαγμένη. Θα στρώσω και ένα σεντόνι μέσα για να μην την πλένω συνέχεια. Μαρία, βλέπεις πώς σε έχω τιμήσει, έτσι. Όπως και εσύ. Όλα από τη Μαρία, παιδιά. Την κουβαρτούλα την έχω για πλήσιμο. Πάμε να βάλουμε και το μπέμπι να δούμε πώς θα κάτσει. Εντάξει, έκατσε και ο μπέμπι τέλεια και σε πιο ανατομικό στρώμα. Θα σας πω και τα χαρακτηριστικά για το στρώμα. Αυτή είναι η σελίδα της Μαρίας, Κρική Μπεμπέ, το κατάστημα, που μπορείτε να κάνετε ένα follow στο Instagram αν θέλετε. Λοιπόν, οι διαστάσεις είναι συνολικό εξωτερικό μήκος 1-10, συνολικό φάρδος 70 εκατοστά, εσωτερικό μήκος 75, είναι και το μέσο ύψος σε μωράκια 12 μηνών, εσωτερικό φάρδος 40, ιδανικό για νεογέννητα έως και ενός έτους αλλά και παραπάνω, χάρη στα κορδόνια του στο κάτω μέρος που προσαρμόζουν το μέγεθός του, κάνοντάς το μικρό σαν φωλίτσα για το νεογέννητο αλλά και μεγαλύτερο για να νιώθει άνετα το μεγαλύτερο μωράκι. Μαλακές άκρες για αίσθηση ασφάλειας. Το στρώμα του κόκκον είναι φτιαγμένο από αντιαλλεργικό αφρό πολυερεθάνης, το οποίο έχει κενά για να κυκλοφορεί ο αέρας. Με βελούδινα χερούλια στα πλαϊνά για να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται ευκολότερα τη φωλίτσα. Προσοχή, το κόκκον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του μωρού. Το εσωτερικό του ύφασμα είναι 100% βαμβακερό και το εξωτερικό του κομψό elegant velvet. Έχοντας δική του μπλε σκούρη μεγάλη τσάντα για τη μεταφορά του, σας την έδειξα εγώ, η οποία επίσης σας αποστέλλεται. Τα υφάσματα και το εσωτερικό υλικό γεμίσματος χνούδι σιλικόνης είναι πιστοποιημένα από τον ΟΕΚΟ Tex Standard 100, διεθνή και ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποιήσεων. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε να μπείτε και να χαζέψετε. Είναι καταπληκτικά τα σχέδια. Το δικό μας το σχέδιο είναι αυτό εδώ. Με το που το είδα, το ερωτεύτηκα. Οπότε μπορείτε να μπείτε, να έχει και την καρδούλα μου και να δείτε, να ρίξετε μια ματιά σε ό,τι θέλετε. Έχει διάφορα πραγματάκια. Πάω να καθαρίσω την μπάνα της κύρας, να την ταΐσω. Καλές, παιδιά. Νομίζω ότι μου αρέσουν πιο πολύ από τις φήνες. Πρέπει να χρησιμοποιήσω τη βρύση για να αποστηρώσω τα δοχεία που βγάζω το γάλα. Επίσης είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο με το θέμα του θύλαστρου, της αποστήρωσης κτλ. Τώρα έβαλα τον αποστηρωτή. Έχω να βγάλω γάλα από το στήθος μου από εχθές. Θυλάσω τον μπέμπι κατά τις 12 το βράδυ, που σημαίνει ότι έχω να βγάλω 10 ώρες σχεδόν, γιατί κοντεύει 10 η ώρα. Με το θύλαστρο, οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχω προγραμματίσει το στήθος όσο μπορώ μαζί με το μωρό και σιγά σιγά θα σταματήσω και το θύλαστρο, την υπερπαραγωγή. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί πέρα από την κούραση, την εξάντληση, έχω γεμίσει ένα σιρτάρι, παιδιά, με γάλα στην κατάψυξη, το οποίο θα χρησιμοποιήσω.
Το λέω για εσάς που δεν γνωρίζετε, που θα έχετε απορίες. Θα χρησιμοποιήσω στις κρέμες του και τα λοιπά, θα χρησιμοποιώ. Επίσης ήπιαν αρκετό γάλα και τα παιδιά μου. Φτάνει. Το θέμα είναι να θυλάζει ο μπέμπης και να μην κάθομαι και αντλώ. Το φαγητό μου, όπως σας είπα, το έχω από χθες έτοιμο, είναι σπανακόριζο. Εγώ δεν μπορώ να φάω γιατί το σπανάκι μπορεί να πειράξει τον μπέμπι. Δεν θέλω να το τεινάξω το μωρό. Στην Αλεξάνδρα θυμάμαι είχα φάει φασολάκια και είχε τειναχτεί. Οπότε θα κάνω κάτι με τον κυμά. Πάμε να βάλουμε το σπανακόριζο σε τάπερ, γιατί με τη ζέστη που έχουμε δεν είναι να μείνει φαγητό έξω. Καθάρισα πίσω τους πάγκους μου, τους νεροχύτες μου, έχω βάλει το πλυντήριο πιάτων. Θα πάω τώρα να κάνω μασαζάκι στην μάσκα μου, θα βάλω την ενυδατική μου. Μην σας πάρω σε αυτά και σας κουράζω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και θα έρθουμε να ανοίξουμε παρέα τα πακέτα με τα μορμάντιλα. Νάτα, μεγάλες κούτες. Στην οποία ζωγράφιζαν τα παιδιά εχθές, η φαντασία τους, δείτε. Κούνιες, σχολείο, καράβι. Και από εδώ ζωγράφιζε η Αλεξάνδρα. Εδώ έκανα ένα χαρταετό. Τέλος, έκανα τη μασκούλα. Τώρα θα βάλω από ένα δειγματάκι που έχω από Βυσία, Κουάλα Θερμάλ. Την είχα κιόλας αυτή την ενυδατική. Είναι πολύ ωραία. Πήγα, έριξα και ένα βλέφαρο στο μπεμπούλι να δω πώς είναι, άμα είναι ok. Κοιμάται, μια χαρά του καλού καιρού. Έχει διώξει και την κουβερτούλα τη λεπτή από πάνω του. Λογικό με τον καύσωνα. Μπορεί να σηκώνομαι πιο νωρίς τώρα με τη ρουτίνα που έχω, αλλά ειλικρινά δεν με πειράζει καθόλου γιατί ξαπλώνω και κοιμάμαι και το μεσημέρι και ξεκουράζομαι. Αλλά προλαβαίνω να κάνω το σπίτι, να ασχοληθώ με τα παιδιά και τα τρία, να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Δεν κάθομαι αραχτή σε ένα κρεβάτι μέχρι τις 11-12 η ώρα. Προτιμώ να περάσω δημιουργικά τη μέρα μου και να προλάβω να κάνω ό,τι θέλω να κάνω μέσα στη μέρα, παρά να τρέχω σε το βέγκο και να μην προλαβαίνω για τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα πακέτα θα είχε και το φαρμακείο.gr. Τα είχαν γενικά πολλά φαρμακεία, ηλεκτρονικά καταστήματα, σε σελίδες κτλ. Αλλά όταν έβαλα την παραγγελία, δεν τα είχαν σε έλλειψη. Και βρήκα ότι τα είχε το e-shop, το γνωστό e-shop κατάστημα. Και τους πήρα τηλέφωνο να κάνουμε τηλεφωνικά την παραγγελία για να είμαι σίγουρη αν τα έχουν. Και μου είπανε ναι, τα έχουμε. Οπότε παρήγγειλα από εκεί. Εντάξει, με βλέπεις. Λοιπόν, είναι τα κλασικά τα σεπτόνα που τα παίρνω και από το σούπερ μάρκετ, τα Calm & Care με χαμομήλι. Τι έχει εδώ? Μωρό, να μην τα πετάμε στη λεκάνη, να προσέχουμε το πλαστικό, το προϊόν. Αυτό εδώ το παίξω, να το προσέχουμε. Είναι 64 τεμάχια μέσα και είναι στην κούτα 18 πακέτα μορομάντιλα. Ας το κάτω αυτό. 18 πακέτα μορομάντιλα, θα σας δείξω τώρα πώς τα έχουν. Στα 15,90. Παιδιά, τίποτα. Τίποτα. Και είναι σε πτώνα, δερματολογικά ελεγμένο. Συνιστάται από το εξειδικευμένο ιατρείο δερματολογίας παιδών του νοσοκομείου Αλφα Συγκρός. 0% παραβαίνες, αλλεργιογόνα και ινόπνευμα. Τα χρησιμοποιώ και στον μπέμπι αυτές τις μέρες. Και πραγματικά δεν έχει βγάλει καμία αλλεργία. Στα παιδιά μου χρόνια τα παίρνω. Για εμάς στο μπάνιο τα χρησιμοποιούμε. Οπότε, επειδή το μορμάντιλο εδώ μέσα φεύγει ένα πακέτο τη μέρα σίγουρα. Πιάσουν να σκουπιστούν, να βάψουν με μαρκαδόρους, θα τα πιάσουν να σκουπιστούν μετά από φαγητό αν δεν πάνε να πληθούν. Οπότε φεύγει το μορμάντιλο πολύ. Και έτσι πήρα 18 και 18, 36 πακέτα, 15,90 και 15,90, 32 ευρώ. Συμφέρει πάρα πολύ και θα παίρνω πάντα έτσι, παιδιά. Θα παίρνω μία φορά στον 1,5-2 μήνες και θα είμαι κομπλέ. Να το. Την καρισμένη κούτα, έτσι βλέπετε. Πάω τώρα να τα φτιάξω στο ντουλάπι μου. Breakfast time, χυμό πορτοκάλι, εννοείται. Τυρί και κοτόπουλο ψητό, ένα τοστάκι. Η Αλεξανδρούλα μου τρώει δημητριακά μεγάλα. Η κύρα είναι εκεί αραχτή στον καναπέ.
Και επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ και μου είπατε κάνει ένα βίντεο με συμβουλές για το θυλασμό και κάποιες απορίες γενικά που είχατε, θα ανεβάσω στην κοινότητα μία φωτογραφία και εκεί θα ζω ένα post να μου αφήσετε τις ερωτήσεις σας, να κάνουμε ένα Q&A έτσι ώστε να λύσω όλες τις απορίες σας για το θυλασμό, για το τοκετό, οτιδήποτε μπορώ κατά τη δική μου προσωπική εμπειρία. Θα αφήσω και ένα post στο Instagram να μου αφήσετε και εκεί ερωτήσεις, θα τις μαζέψω και θα κάνουμε ένα βίντεο Q&A τύπου για το θυλασμό. Οι απορίες για το θυλασμό και για τον τοκετό και όλα αυτά. Θα φάω τώρα το πρωινό μου, οι γη όπως είπα ακόμη κοιμούνται. Η Αλεξανδρούλα είναι εδώ, έβαλε Mickey Mouse να δει. Θα κάτσουμε να ζωγραφίσουμε. Τι? Πάμε σκυλάκια πάμε. Πάμε σκυλάκια πάμε. Αυτό έβαλες? Μάλιστα. Εγώ θα κάτσω να απαντήσω τώρα σε κάποια email τρώγοντας πρωινό. Και τα ξαναλέμε αργότερα. Και αφού έφαγα το πρωινό, έχω αφήσει τον καλύτερο βοηθό, την Αλεξάνδρα, να έχει το νου της στον Μπέμι αν ξυπνήσει. Από ό,τι είδατε κοιμάται. Θα λούσω και το μαλλί μια γρηγοράδα, ένα χέρι και μαλακτική μάσκα κτλ. Μπαίνω να κάνω ντουζάκι τώρα που μπορώ και έχω χρόνο και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, βγήκα από το μπάνιο. Θα πάω να ντυθώ και θα σας πω γιατί βγάζω γάλα με το θύλαστρο, επειδή με ρωτάτε. Σε πολλά μηνύματα στο Instagram, μόλις ξύπνησε ο μπέμπης. Κάνω αυτά γρήγορα και έφυγα σβέλτη. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε με τον ηχητικό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν βολεύει κάτι άλλο. Με την τομή, δεν μπορώ να βάλω σορτσάκι, παντελόνι, οτιδήποτε, μόνο φορεματάκια. Αυτά εδώ είναι τα πιο πρακτικά, τα πιο δροσερά με τους 40 βαθμούς που έχει έξω και με το θυλασμό όλη μέρα. Λοιπόν, το κυριότερο που μπήκα να κάνω μπάνιο πέρα από την υγιεινή και να δροσιστώ είναι για να αποσυμφορίζω γάλα με το χέρι μου, για να μην βάλω θύλαστρο, να αποφύγω το θύλαστρο, γιατί είναι κρίμα ενώ κοντεύω 11 ώρες χωρίς το θύλαστρο να το χρησιμοποιήσω, θα είναι κρίμα. Όταν γεννάς, είτε φυσιολογικά είτε με κεσαρική, φυσιολογικά πλαίσια σου κατεβαίνει το γάλα που λέμε στη δεύτερη με τρίτη μέρα. Εμένα μου κατέβηκε στη δεύτερη μέρα. Παίζει ρόλο το ότι αν έχεις θυλάσει και το προηγούμενο παιδί σου. Εγώ που θύλασα 2,5 χρόνια την Αλεξάνδρα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ότι είχα σταγόνες με το πρωτόγαλα που λέμε από τον 5ο-6ο μήνα στον μικρό. Μπορεί και πιο νωρίς, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Οπότε μου κατέβηκε τη δεύτερη μέρα το πολύ το γάλα, μέσα στη νύχτα. Ξύπνησα και το στήθος ήταν τούμπανο, έκαιγε, κόντευα να πάθω μαστίτιδα. Το μωρό δεν δεχόταν να πιάσει το στήθος, γιατί όταν το στήθος έχει πάρα πολύ γάλα, η θηλή είναι τέζα. Όταν λέμε τέζα, τέζα. Δεν μπορεί να μαλακώσει έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τη θηλαστική την κίνηση. Σε αυτό που λέγαμε εμείς. Φόκους σε αυτό που λέγαμε. Δεν μπορεί να κάνει το μωρό τη θηλαστική την κίνηση αν το στήθος δεν μαλακώνει και δεν πατιέται λίγο. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάω να αποσυμφορήσω. Με την κεσαρική δεν μπορούσα να μπω να κάνω ντουζ. Και ήμουν και μόνη μου στο νοσοκομείο από τη δεύτερη μέρα. Την πρώτη μέρα έκατσε μαζί μου ο Χρήστος. Τη δεύτερη μέρα ήρθε τη νύχτα. Ήρθε το πρωί στο σπίτι να είναι με τα παιδιά, να φύγει ο Βαγγέλης να ξεκουραστεί. Και ήρθε μετά τη νύχτα στο νοσοκομείο. Και την τρίτη μέρα έκατσε τελείως μόνη μου, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και την επόμενη μέρα ήρθε και μας πήρε. Είχαμε το εξιτήριο. Πρακτικά πέρασα ανυπόφορες ώρες στο νοσοκομείο με κλάματα. Ευτυχώς ήμουν στο δωμάτιο μόνη μου. Μόνη μου εγώ με το μωρό. Να ταΐζω το μωρό με το δικό μου το γάλα που αντλούσα από το θύλαστρο, να το ταΐζω με μπιμπερό. Ξένο γάλα πήρε μόνο την πρώτη μέρα γιατί έπρεπε να ανεβεί το ζάχαρο. Γιατί είχα υψηλό ζάχαρο στην εγκυμοσύνη, αν θυμάστε. Και εκείνος γεννήθηκε με χαμηλό ζάχαρο, οπότε πρέπει να το ανεβάσουμε. Το τζίμπαγαν κάθε μέρα στη φτέρνα, πάρα πολλές φορές την ημέρα, πολύ ψυχοφθόρο.
Και ήπια μόνο την πρώτη μέρα ξενό γάλα και λίγο την επόμενη μέρα. Μετά μόνο στήθος, με το αντλημένο το γάλα. Τον έβαζα όταν αντλούσα που μπορούσε και μαλάκωνε λίγο το στήθος να πιάσει. Λίγο δυσκολευότανε, γιατί είχε μάθει στη ροή του μπιμπερό. Λογικό, όταν σου δίνουν κάτι και πίνεις κατευθείαν, μετά σου κακοφαίνεται να πίνεις πιο λίγο. Τέλος πάντων, πήγαινα από συμφόριζα στο μπάνιο. Σας είπα, εγώ θα περάσει και μηχανάκι. Αλλή μόνο. Vlog Georgina χωρίς αυτούς τους ήχους δεν μπορεί να γίνει. Αποσυμφόριζα με τα χέρια, έβαζα φρόλιτρο και αποσυμφόριζα. Πρέπει να αποσυμφόριζα από το ψηλά, με τα δύο σου χέρια, να κάνεις αυτές τις κινήσεις και να αποσυμφορίζεις. Μιλάμε για φρικτό πόνο όταν είναι έτοιμο το στήθος να πάθει μαστίτιδα. Φρικτό πόνο. Όσοι το έχετε περάσει, με καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Το γατάκι μου ξυπνάει. Ό,τι πιο αθώο. Όποιος σκεφτεί πονηρά το θελασμό είναι ψυχανόμαλος. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι αποσυμφόριζα με το φρόλουτρο πάνω από τον νηπτήρα, να είμαι σκυμμένη δεύτερη μέρα χειρουργημένη, να υποφέρω με τα ράματα. Τόση ώρα να στέκομαι να προσπαθώ να βγάλω γάλα, μιλάμε για αρκετή ώρα, μέσα στη νύχτα. Και πάω στη ΜΕΑ και της λέω, πονάει το στήθος μου πάρα πολύ. Μου λέει, άστο να ηρεμήσει, γιατί αποσυμφόριζες και κακοκινήσει τα στήθη. Άστο, μου λέει, να ηρεμήσει μέχρι το πρωί. Η ώρα ήταν 5-6 τα ξημερώματα. Άστο, μου λέει, να ηρεμήσει και το πρωί θα έρθεις να πάρεις το θύλαστρο. Πήρα το νοσοκομιακό το θύλαστρο, που είναι πάρα πολύ καλό, της Μεντέλα, και αντλούσα με το θύλαστρο. Κανονικά δεν κάνει, γιατί προκαλεί υπερπαραγωγή, και όντως εγώ είχα υπερπαραγωγή. Αλλά το στρώνουμε τώρα με τον μπέμπι, γιατί θυλάζουμε αποκλειστικά. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, δεν θέλησα να δώσω μπιμπερό στον μικρό. Λέω, όχι, θα το παλέψω με το στήθος. Έδωσα 1-2 γεύματα, αν θυμάμαι καλά. Και μετά στήθος μόνο. Έχουμε τώρα 7 μέρες, μόνο στήθος. Θυλάζουμε κανονικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όλα τέλεια, αυτού, μην το ματιάσω. Όλα καταπληκτικά. Απλά αντλούσα κιόλας και το αποθήκευα, γιατί είχα πάρα πολύ γάλα. Κάπως έπρεπε να βγει από το στήθος μου, δεν γινόταν διαφορετικά. Βέβαια τώρα ξεκινάω σιγά σιγά να το κόβω. Μπορώ να πω ότι έχω καταφέρει και τα έχω προγραμματίσει όλα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σας αφήνω να θυλάσουμε, να απολαύσω τη στιγμή και θα τα πούμε ξανά αργότερα. Δεν πειράζει. Ανοίξαμε το τέταρτο πακέτο πάνες. Babylino Sensitive έβαζα και στα άλλα μου παιδιά. Babylino Sensitive χρησιμοποιώ και στο μπεμπούλι. Το νούμερο 1 φοράμε, εννοείται. Και είναι η τέταρτη πάνα, παιδιά, ήδη, και είμαστε 11 ημερών. Τα μωρά που θυλάζουν, να ξέρετε ότι ενεργούνται πολύ περισσότερο από τα μωρά που πίνουν φόρμουλα. Και τώρα η Αλεξάνδρα μου, όρθια βάλτα για να μπορούμε να τα βγάζουμε κατευθείαν. Μπράβο, έτσι. Φτιάχνει τα μπιμπιλίνο να βοηθήσει τη μανούλα, γιατί είναι το καλύτερο παιδί. Είναι το καλύτερο κορίτσι αυτή και ο αδερφός της. Ναι. Ο Γιώργος ξύπνησε. Ακόμα κοιμάται. Απλά άνοιξα κατά λάθος το φως. Δεν πειράζει. Το κλείσεις πάλι. Και αφού τα φτιάξαμε έτσι νοικοκυρεμένα με την Αλεξάνδρα, θα σας δείξω τι έχουμε στο καλάθι του μπέμπι. Έχουμε τα μπιμπιλίνο. Έχουμε πάμπερς. Πάμπερς, ναι. Έχουμε όλοι. Ιωπόπεμα, γαζούλη. Πες το καλά το ινόπνευμα. Ιωπόπεμα. Ινόπνευμα. Ινόπνευμα. Μπράβο. Και γαζούλες. Γαζούλες. Μασάζ. Κρέμα μασάζ. Είναι υδατική κρέμα. Επιθέματα για το στήθος το δικό μου. Για την κοιλιά. Δεν για την κοιλιά, γιατί κυπερδεύεσαι με την άλλη τη μεγάλη που έχω, ε. Αυτά είναι για τις θηλές, για το στήθος είναι, της μαμάς. Έχει κι άλλη. Για τις θηλές δύο κρεμούλες, ψαλιδάκι του μπέμπι. Και να έχουμε καλή τέτοιο. Σούντο κρίμ, αυτό είναι για βαθύ έγκαυμα. Κυρίως. Ωρό,
Πρέπει να φέρουμε και άλλους από μέσα ορούς, ναι, τη χτένα του. Αυτό είναι το καλαθάκι του που το έχω δίπλα στο κομοδίνο και πιάνω ό,τι χρειάζομαι και όταν κάνουμε μπάνιο το πιάνω κατευθείαν και το έχω. Αυτά τα έχω μονίμως στα πόδια κάτω στο κρεβάτι, είναι το σελτεδάκι του. Πάντα το διπλώνουμε, τώρα το έχουμε σαν πατσαβούρι, θέλει δίπλωμα. Πατσαβούρι. Αλεξάνδρα, για δίπλωσε το εσύ που το διπλώνεις καλά, να δουν ότι ξέρεις να διπλώνεις, που είσαι μια νοικοκυρά. Μπράβο, αγάπη μου. Έτοιμο το σελτεδάκι. Θα βάλουμε και τα μπιμπιλίνα εκεί στην άκρη. Κρέμα ασυγκάματος. Το μπιμπιλίνο για πέταμα τρόπο τον άλλαξα. Και ένα ζευγάρι καλτσάκια του χοκί. Θα βάλεις το καλάθι στο κομμωδίνο. Δεν κοιμάει. Άστον, δεν κοιμάται. Έλα. Γιατί δεν κοιμάει. Μίλα κανονικά, Αλεξάνδρα, και μην μπεμπεκίζεις. Θέλω να πάρω το μωρό. Έλα εδώ να στον δώσω δίπλα. Εντάξει. Τέλειωσε και το πλυντήριο πιάτων. Κομπλέ όλα. Έχουμε λόξιγκα. Αγάπη μου, έλα εγώ τον κάτω. Και αφού θυλάσαμε, ετοιμάζω μέσα τον μπανιερό του. Έχω φέρει ρουχαλάκι, έχω φέρει όλα τα σύναφη, έχω κλείσει μπαλκονόπορτες, μην κάνει ρεύμα. Και πάμε τώρα να δείτε μέσα στο μπάνιο. Ο Γιώργος ακόμη δεν έχει ξυπνήσει, η ώρα κοντεύει 11 και πρέπει να τον ξυπνήσω οπωσδήποτε. Να το τον μπανιερό μας. Βάζω και μια πετσέτα εκεί για να μην γλιστράει. Η μπανιέρα είναι τεράστια, παιδιά. Βλέπετε ότι είναι σχεδόν ίσα με την μπανιέρα τη δικιά μας. Πάω να φέρω το μπέμπι. Τα απολαμβάνει. Και κάπως έτσι, με τη ζέστη έχω γίνει παπί, βγήκαμε από το μπάνιο. Πιπηλάμε τα δάχτυλά μας. Πείνασε. Και τώρα πάμε να τον ντύσουμε. Εννοείται μετά από το μπάνιο μας θυλασμός. Μόλις έβαλα ένα πλυντήριο δικό μας και θα το απλώσω όταν βγει και μετά θα βάλω το μπέμπι. Βγάζω και το πλυντήριο πιάτων. Κομπλέ, έβαλα και κάποια άλλα που θα μπουν το βράδυ. Ο Mr. George έβαλε δημητριακά μεγάλα και τρώει μόνος του, δεύτερο μπολ. Και εγώ ξεκινάω να μαγειρεύω. Όπως σας είπα, τα παιδιά θα φάνε το σπανακόριζο. Βέβαια μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να φάνε το σημερινό. Και πάω να καθαρίσω κρεμμύδι και σκόρδα. Περνάει η Αλεξάνδρα στο σαλόνι και λέει ωραία σάλτσα φτιάχνεις μαμάκα, ωραία μυρίζει. Ούτης ή άλλως έχω σπανακόριζο, αλλά θέλω να κάνω και δεύτερο φαγητό, να μην κάνω τίποτε αύριο. Εχθές έκανα, όπως είπα, ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα όλο το σπίτι. Έκανα, έτρεψα λίγο το μπάνιο, όσο μπορούσα, τον νηπτήρα, καθρέφτες κτλ. Οπότε από αυτά έχω γλιτώσει για σήμερα. Μόνο αυτό το μαγείρεμα έχω τώρα να κάνω και τέλος. Σκέφτομαι ακόμη τι να κάνω. Δοκιμάζω κάτι τώρα. Δοκιμάζω να βάλω, να βράσω λαζάνια, να δω πόση ώρα θέλουν να βράσουν. Να μην τα βάλω δηλαδή κατευθείαν στο φούρνο, να τα βάλω να βράσουν πρώτα, να τα βάλω στο φούρνο πιο λίγη ώρα. Είναι καλό να δοκιμάζουμε πράγματα. Έχουμε πει δεν τα ξέρουμε όλα. Δοκιμάζοντας μαθαίνεις. Έχω και τον κοιμά μου εδώ που βράζει. Και σκέφτομαι να δω αν θα κάνω τα λαζάνια. Τα λαζάνια είναι αυτά εδώ, είναι πρίμο γκούστο. Και τα έχουμε πάρει από σκλαβενίτη. Θα δω τώρα πώς θα βγει το ένα. Και άμα βγει ωραίο θα κάνω αυτό. Λοιπόν, θα φάω και μία μπάρα γιατί ψιλοπίνασα. Είμαι μόνο με το τόστο και με το χυμό και με έχει ξεζουμίσει ο μικρός. Μόλις βγει το πλυντήριο το δικό μας θα το απλώσω και θα βάλω μετά του μικρού. Για να καθαρίσω και το μπάνιο μέσα, τον μπανιέρο και όλα αυτά. Παιδιά, θα το κάνω έτσι, δεν έχω να χάσω κάτι. Θα βάλω τρία φύλλα κάτω, λαζάνι.
Απλά πάντα θα βάζω στο φούρνο κατευθείαν. Αλλά θέλω έτσι να δω βρασμένα άμα θα βγουν πιο ωραία. Ορίστε, έχω πάλι εδώ πέρα άλλα δύο να ετοιμάζονται. Θα στρώσω τον κυμά μου και θα κάνω νομίζω δύο πάτους, δύο στρώσεις με κυμά, λαζάνι, ξανά κυμά, λαζάνι και θα τρίψω τυρί από πάνω και θα μπορεί να βάλω και κρέμα γάλακτος που έχω. Για να καταλάβετε τι κάνω, έχω στρώσει τρία λαζάνια κάτω, τώρα θα βάλω κυμά. Μπήκε και η πρώτη στρώση κυμά, τώρα περιμένω να βγουν τα επόμενα λαζάνια. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι αυτή, βράζω τα τελευταία λαζάνια. Εδώ έχω γεμίσει το ταψί μου, θα στρώσω τα τελευταία λαζάνια, θα βάλω κρέμα γάλακτος νονό και έχω και κεφαλογραβιέρα δωδόνης να την τρίψω από πάνω. Αυτά θα πληθούν, δεν μπαίνουν πλυντήριο πιάτων. Μόλις βγουν τα λαζάνια θα βάλω και την κατσαρόλα και θα βάλω άλλο ένα πλυντήριο πιάτων. Μόλις τελείωσε το πλυντήριο το δικό μας θα το βγάλω να πάω να το απλώσω, αφού πρώτα μπει το ταψί στο φούρνο να γίνεται το φαγητό και πρέπει να βάλω και του μπέμπι το πλυντήριο. Έτοιμο για το φούρνο. Τα παιδιά όση ώρα εγώ μαγειρεύω τα βλέπετε είναι στη βεράντα, παίζουν. Έχουν έρθει, έχουν πάρει δύο φέτες του τόστ τυρί και δύο κοτόπουλο ψητό και τρώνε. Η κουζίνα μου είναι υπό έλεγχο, όλα κομπλέ. Το πλυντήριο πιάτων έχει μπει. Το πλυντήριο το δικό μας το έχω απλώσει. Το πλυντήριο του μπέμπι βγαίνει σε λίγο και θα το βάλω στο γνωτήριο. Μην ακούσω στα σχόλια, έκανες πολλά. Πιστέψτε με, είναι τα βασικά. Ούτε άπλητους μπορώ να τους αφήσω, ούτε αμαγείρευτους μπορώ να τους αφήσω νηστικούς. Ούτε να μην θυλάσω το μωρό μπορώ, ούτε να μην το κάνω μπάνιο μπορώ. Είναι τα βασικά που πρέπει να γίνουν. Και κάτι άλλο που πρέπει να γίνει, αλλά το σκέφτομαι να το κάνω ή να μην το κάνω για να μην κουραστώ και εξαντληθώ, πρέπει να κάνει μπάνιο η κύρα. Την έκανα μπάνιο πριν μπω στο μαιευτήριο. Πρέπει να την κάνω μπάνιο. Αλλά δεν θα την κάνω σήμερα. Θα την κάνω αύριο που δεν θα έχω το μαγείρεμα, να μοιράσω τις δουλειές μου. Αλεξάνδρα, θα φάμε φαγητό, θα σκόψει την όρεξη, γαλοπούλα. Όχι, θα φάμε φαγητό, έφαγες. Όχι, θα φας φαγητό. Δεν μου κόβει αυτό την όρεξη. Στην κόβει την όρεξη. Έχεις φάει ήδη τρεις φέτες τυρί και τα φέτα γαλοπούλα. Μωρή μάη μου. Γιατί τις το έβγαλες. Πει. Έλα, μπάνιο θες μωρί, πώς είσαι έτσι μωρί. Έλα, κάνει μπάνιο. Όχι, δεν την κάνω μπάνιο, κουράστηκα. Κλείσε την κουζίνα, σε παρακαλώ. Τι πατάμε. Το ρολόι. Α, εντάξει. Ναι. Τι έπαθες. Κοιμίζω. Μόνη σου. Μιλώ πολύ σημαντικό. Μη σε βγάζω βίντεο γιατί. Ω μωρενάζει. Ω μωρενάζει μου, εσύ έλα γκαλίτσα στη μαμά. Δεν θα φάμε, είπαμε λαζάνια τώρα. Πότε, άγγις. Πότε. Τώρα βγαίνουνε. Όχι, δεν βγαίνουν. Να το παιδιά το φαγητό, ένα όνειρο. Τα έσπασα για να κρυώσουν, για να φάμε, γιατί πεινάνε τα παιδιά πάρα πολύ. Δεν κρατιούνται. Δείτε τι κάνουν. Τα στείνουν και μετά τα ρίχνουν. Θα τους ταΐσω εγώ. Ο Γιώργος θα φας πανακόριζο. Δεν θέλω να δοκιμάσω. Έρχεται, δοκιμάζει μια μπουκιά. Τέλειο. Παιδιά, πραγματικά το δοκιμάστε το. Κάντε το αυτό το φαγητό έτσι όπως το έκανα. Είναι καταπληκτικό. Να σας πω ότι έβαλα και στον κυμά γιατί παίζει ρόλο εννοείται η γεύση. Τσιγάρισα κρεμμύδι σκόρδο. Έβαλα τον κυμά, τον τσιγάρισα. Πρόσθεσα μαύρο πιπέρι, πάπρικα, αλάτι, λίγο βασιλικό, λίγο δυόσμο, λίγο μαϊντανό, λίγη κανέλα, μια μυτούλα έτσι κανέλα. Και τη σάλτσα. Αν έχετε και ντομάτα φρέσκια, τρίψτε τη, θα βγει πιο νόστιμο. Πάρα πολύ ωραία. Το στεγνοτήριο θα βγει αργότερα, θα το τακτοποιήσω.
Θα ξυπνήσει ο μπέμπις τώρα, θα θυλάσουμε. Είναι η ώρα του σιγά σιγά. Κυριούλης δεν κοιμάται, εννοείται. Σηκώθηκε και η κοριτσάρα μου και ζωγραφίζουμε. Περνάμε δημιουργικά το χρόνο μας. Έβγαλα και το στεγνοτήριο, τα έχω αφήσει στην άκρη να τα διπλώσω σε λίγο. Να είναι καλά το στεγνοτήριο που δεν σιδερώνω. Μια νοικοκυρά που έχω εγώ. Αλφαδιά τα κάνει όλα. Που με βοηθάει σε όλες τις δουλειές. Έκλεισα τα παιδικά στο Γιώργο και μαζεύουν την βεράντα, τα παιχνίδια, και θα κρατήσουν ένα παιχνίδι ο καθένας να παίξει, να συμμαζευτούμε λίγο. Εγώ διπλώνω τα ρούχα που άπλωσα το πρωί, στέγνωσαν, οπότε κάθομαι και τα διπλώνω για να πάω να τα τακτοποιήσω. Έχει πέσει τη ζέστη, καύσωνα. Μίλαγα με τον Χριστάκο μου τώρα στο τηλέφωνο για να δω τι ώρα θα έρθει και για να μου φέρει κάποια πραγματάκια που θέλω από το σούπερ μάρκετ. Όμορφα! Αλεξάνδρα, όμορφα. Δεν μέσα. Του τρελού. Ο μπεμπάκος μου ακόμα κοιμάται. Ξύπνησε και θυλάσαμε 3,5 ώρα. Η ώρα είναι 5. Έστρωσα λίγο και το κρεβάτι μου έτσι πρόχειρα. Στην ντουλάπα των παιδιών γίνεται ένας ψιλοχαμούλης, γιατί έβγαζε ο Χρήστος ρούχα και έβαζε στα παιδιά και γίνεται ένας χαμούλης λίγο. Όμορφα, δεν κοπανάμε. Δεν κοπανάμε, δεν χρειάζεται να κοπανάς για να μαζέψεις. Γιώργο, πολλά λες. Μπλε, τα έφτιαξα, είναι όλα μια χαρά. Παιδιά, στάζω. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω 2 γαλλικές πληξούδες για να μαζευτούν τα μαλλιά. Δεν θα σας δείξω κάτι. Μου έχετε ζητήσει άπειρες φορές να σας δείξω γαλλικές πληξούδες, αλλά πάνω στο δικό μου το μαλλί είναι δύσκολο να σας δείξω. Οπότε σίγουρα θα πάρω κάποια φίλη μου, ακόμη και στην Αλεξάνδρα, και θα σας τα κάνω στην Αλεξάνδρα κάποια μέρα. Αυτό είναι το πριν. Μάλλον αυτό είναι το πριν. Λιονταράκι κανονικό, εφόσον λούστηκα και απλά τα μάζεψα με το scrunchies. I am ready. Αν θέλετε, σας είπα να δείτε πώς έγιναν, να μείνετε συντονισμένοι. Και θα κάνουμε βιντεάκι να σας πω πώς γίνονται. Ουφ, πάμε να αλλάξουμε και ρούχα, γιατί έχω γίνει μόσχημα και έχω και κάτι στάμπες από γάλατα. Έφτασε απόγευμα, κάπου εδώ θα σας κλείσω. Καθόμαστε τώρα στη βεράντα ραχτή. Έβαλα να πιούμε ένα ποτήρι χυμό. Στην υγειά σας. Και θα φάμε αμύγδαλα. Ξηρούς καρπούς. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Γεια μας. Γεια μας. Και θα κάνω μοντάζ για να ετοιμάσω το βίντεο. Οπότε τα λέμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Γιατί αυτό είναι που μετράει. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε το σχόλιο σας. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.